ο ως ιερεύσα στο επί πάντων Θεό και Πρόεδρος εν Θεός της Εκκλησίας γαγκρών εδείχθης υπάτιε όθεν θαυματουργή Φρόνοντο τε κοντί, τονιον ο διόν και χερών ήθλισας, η έρωμαρτισεν δοξε. Τριανταμία Μαρτίου Ιπατίου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Γαγκρών, Ακακίου Μελιτινής Ομολογητού, τον εν Περσίδη Μαρτυρισάντων, Μενάνδρου Μάρτυρος Βλασίου Εξαμορίου, Θεοφίλου του Κρητός, Στεφάνου Οσίου του Θαυματουργού. Ο Άγιος Ιπάτιος Επίσκοπος Γαγκρών ήταν μορφή από εκείνες που δόξασαν την Εκκλησία στους πρώτους αιώνε της και αγωνίστηκαν για τον θρίαμβο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας. Ήταν επίσκοπος γαγκρών στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και συμμετείχε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, η οποία και κατεδίκασε τον Ερεσιάρχη Άριο. Στο ποιμαντικό του έργο εξακολουθεί να διδάσκει και να καθοδηγεί το ποιμνιό του, αλλά κυρίως αντιμαχόταν τις αιρέσεις και ιδιαίτερο στην αίρεση των ναυτιανών. Η επιτυχία με την οποία καταπολεμούσε τους ναυτιανούς, ξεσήκωσε τα άγρια πάθη τους και ζητούσαν την εξόντωσή τους. Τότε η προβατόσχημη αυτοί λύκοι ιερετικοί, με δόλιο τρόπο, αφού χρησιμοποίησαν σαν όργανα αχρίους οι δολολάτρες, στην κατάλληλη ευκαιρία σε μια κρυμνώδη περιοχή με ρόπαλα, μαχαίρια και ξύλα, χτύπησαν τον υπάτιο μέχρι θανάτου. Έτσι απεδίμησε από αυτήν την ζωή με τον τρόπο όπου αποδίμησαν οι περισσότεροι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Ελιθάστησαν, επρίσθησαν, επιράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθανον. Δηλαδή λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, τελειώθηκαν μαρτυρικά με θάνατο από μαχαίρι. Αλλά σημασία έχει ότι στο τέλος το αποτέλεσμα ήταν η περίτρανη νίκη τους. Προς 11,37 Ο Άγιος Ιερομάρτης Αβδάς, ο επίσκοπος της Περσίας και οι σύναυτο μαρτυρήσαντες Άγιοι Μάρτυρες. Επί του Μικρού και εις Βασιλέο των Περσών, που το 412 κίνησε σκληρό διωγμό κατά των χριστιανών, διότι ο Αβδάς, που ήταν στολισμένος με πολλά ίδια αρετών, από ιερή αγανάκτηση ο Αβδάς γκρέμισε τον ναό, στον οποίο οι Πέρσες λάτρευαν τη φωτιά. Όταν το έμαθε αυτό από τους ιερείς ο Ισδιγέρδης, έστειλε και έφεραν μπροστά του τον Αβδά στην αρχή κατηγόρησε με η ποιότητα την πράξη του και τον πρόσταξε να ξαναχτίσει το ναό. Ο Αβδάς αρνήθηκε. Τότε ο Ισδιγέρδης γκρέμισε όλες τις εκκλησίες των χριστιανών και θανάτωσε τον Αβδά. Μετά από τριάντα χρόνια κινήθηκε νέος διωγμός κατά των χριστιανών, όπου πολλοί Άγιοι θυσιάστηκαν στον βωμό της αληθινής πίστεως όπως ο Ευγενικής Καταγωγής Ορμίσδης και ο Διάκονος Βενιαμίν ο Μεγαλομάρτηρας. Όλων αυτών που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν κατά τον διωγμό αυτό, όρισε την μνήμη τους η Εκκλησία μας μαζί με την Ιερά Μνήμη του Αγίου Επισκόπου Αυδά. Ο Άγιος Μάρτης Μένανδρος Μαρτύρησε αφού τον έσυραν γυμνό πάνω σε πέτρες.